Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Κύριε Γεωργιάδη, από πού να ξεκινήσει κανείς, αλλά θα ξεκινήσω από το τελευταίο, αυτό που είπαμε. Δεύτερο θέμα σημείο τριβής μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων. Είχαμε που είχαμε το ονοματολογικό, έχουμε τώρα και τον Κλισθένη. Μπορεί και κατά τη γνώμη σας, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να κινηθεί αυτή η κυβέρνηση από εδώ και πέρα και για πόσο καιρό μπορεί να διαφωνεί σε τόσο ουσιαστικά θέματα, έτσι. Ακούσατε, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω τίποτα από όσα λέει ο Καμένος, ούτε και πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να μην ψηφίσει η ΑΝΕΛ. Και θα το δείτε ότι ο κύριος Σκουρλέτης δεν θα φέρει το όριο το 3% και ο κύριος Καμένος θα ψηφίσει μια χαρά το νομοσχέδιο. Αυτά τώρα τα κάνει ο κύριος Καμένος γιατί αντιλαμβάνεται την πίεση που έχει από τις δημοσκοπήσεις και θέλει με κάποιο τρόπο να διαφοροποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και το 1,1 γίνει, ξέρω εγώ, 2 και αρχίζει να λέει δικούς που μπορεί και να καταφέρουν να μπουν στη Βουλή και του κρατήσει τεταγμένο. Μάλιστα. Εσείς είστε... Ο Καμένος, ό,τι και αν του πει ο Τσίπρας, ναι, θα ψηφίσει εν τέλει. Εσείς είστε... Να είναι τώρα στο ΝΑΤΟ και να υπογράφει την ένταξη στο οποίο στο ΝΑΤΟ αυτό που ορκιζόταν ενώπιον του Πατριάρχη και δεν θα γίνει ποτέ, όλα καλά. Υπογράφει ή πήγε εκεί πέρα για να τσακωθεί. Όχι, θα πάει να υπογράψει μια χαρά σαν καλό παιδί. Θα άρει το βέτο που είχε βάλει ο Καραμαλής Μπαγκογιάννη και ο Μεμαράκης το 8 και τη άρση του βέτο θα έχει υπογραφεί Τσίπρα Κοντζιά και Καμένο. Και Καμένο. Εσείς είστε υπέρ ή κατά του Κλισθένη, κύριε Γεωργιάδη. Είναι εξαιρετικά κατά του Κλισθένη. Για ποιο λόγο? Εξαιρετικά κατά. Πιστεύω ότι η απλή αναλογική στους Δήμους θα φέρει χάος άνευ προηγουμένου. Δηλαδή, εύχομαι να μην το ζήσουμε. Διότι θα κάνει όμοιρο τον εκάστοτε δήμαρχο από ασήμαντες μειοψηφίες, οι οποίες φυσικά για να δίνουν την ψήφο τους ζητάνε ανταλλάγματα, άρα τα δημοτικά συμβούλια θα γίνουν ένα τέλειο του ταραβέρι. Χωρίς δε την ψήφο του Δημοτικού Συμβουλίου θα φοβούνται οι δήμαρχοι να υπογράφουν, γιατί θα φοβούνται να μπλέξουν τα δικαστήρια. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα είτε να αργεί πάρα πολύ η λήψη των αποφάσεων, είτε να λαμβάνουν με πολύ μεγάλο κόστος. Άρα λοιπόν και με την μία και με την άλλη πλευρά το δει κανείς θα είναι καταστροφικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ψηφίζει μόνο για ένα λόγο. Επειδή πέφτουνε, ξέρουν ότι οι τοπικές αυτοδιοίκησης θα εκλέξουν δικούς τους δημάρχους και θέλουν να έχουν τους δικούς ανθρώπους να καταπεριτζείται στα δημοτικά συμβούλια. Μάλιστα. Με το σπάσιμο των περιφερειών στην Αττική συμφωνείτε? Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ του σπασίματος διαχρονικά, ειδικά ο Κυριάκο Μητσοτάκης είναι εξαιρετικά υπέρ του σπασίματος. Αλλά έχουμε πει το εξής. Επειδή λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλει το σπάσιμο των περιφερειών, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι δεν θα φέρει ποτέ την ψήφο των αποδήμων, και επειδή η ψήφο των αποδήμων για να ισχύει θέλει 200 έδρες, άρα θέλει την ψήφο και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, λέμε το εξής. Θα ψηφίσουμε το σπάσιμο των περιφερειών όταν φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ την ψήφο των αποδήμων. Ναι, αλλά βλέπω ότι δεν είναι. Το έγινε, συστάθηκε μια ομάδα εργασίας από τον κύριο Σκουρλέτη, πάει πίσω αυτό, καταλαβαίνω. Αν ρωτάτε τη δική μου γνώμη, εγώ εμπιστοσύνη στον κύριο Σκουρλέτη δεν δίνω καμία. Εφόσον είπε ο κύριος Σκουρλέτης ότι εντός του 2018 θα φέρει τον νόμο για την ψήφο των αποδήμων, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ψηφίσουμε σήμερα το σπάσιμο των περιφερειών. Μόλις φέρει την ψήφο των αποδήμων, μια τροπολογία, άρθρο 1 η ψήφο των αποδήμων, άρθρο 2 το σπάσιμο των περιφερειών, 200 δεν θέλουν και τα δύο, θα ψηφίσουμε όλοι μαζί και πάμε παρακάτω. Σε περίπτωση... είναι, είναι πολύ σημαντικό να ψηφίσουν οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί κοιτάξτε, είναι τρομερά είναι σημαντικό. Είναι πιο πολύ σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό σας λένε, ότι βολεύει εσάς και το θέλετε. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Αυτό που το λένε αυτό είναι σαν να λένε ότι όσοι φύγαν από την Ελλάδα είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, κανένα που ψηφίζει Σύρια δεν έφυγε, κανένα που ψηφίζει Κουκουέ δεν έφυγε, κανένα που ψηφίζει Πασόκ δεν έφυγε. Γιατί τι να το λέμε αυτό. Εμείς λέμε όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να βλέπουμε τώρα στις εκλογές της Τουρκίας να ψηφίζουν οι Τούρκοι απόδημοι. Στα Σκόπια ψηφίζουν οι Σκοπιανοί απόδημοι. Στην Αλβανία ψηφίζουν οι Αλβανοί απόδημοι. Στην Ιταλία οι Ιταλοί απόδημοι. Στην Γαλλία οι Γάλλοι απόδημοι. Στην Αμερική οι Αμερικανοί απόδημοι. Και μόνο οι Έλληνες να είναι πάλι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είναι λογικό αυτό σε ένα πλανήτη πλέον που ζούμε στην ηλεκτρονική εποχή. Το δει μας. Και αν, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, αν προχωρήσει το σπάσιμο των περιφερειών, εσείς στη Β' πού θα θέλατε να κατεβείτε? Αυτό θα το πούμε, θα το δούμε το κόμμα όταν με το καλό ψηφίσουμε. Ναι, λέω, πού θα θέλατε, πού θα προτιμούσατε. Και οι τρεις περιφέρειες να πολύ αγαπημένες μου. Ωραία, πάμε στο επόμενο ζητούμενο και ακούσαμε την κυρία Χτσιόγλου χθες το πρωί να επαναλαμβάνει ότι θα δούμε και θα διαπραγματευτούμε ενδεχομένως αν θα κουρέψουμε τις συντάξεις από Σεπτέμβρη. Την ίδια ώρα ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Χουλιαράκης βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπως πληροφορούμε το βασικό πρόβλημα που έχουν οι επενδυτές που τους συναντούν είναι η αξιοπιστία και το αν τελικά η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και θα υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα ή όχι. Πάλι επικαλούμε τις μαντικές σας ικανότητες και σας ρωτώ τι θα γίνει, θα κοπούν ή όχι οι συντάξεις. Ακούσατε, επειδή με τον πόνο 2 εκατομμυρίων ανθρώπων καλό να μην παίζουμε,
και να μην χρησιμοποιούμε μαντικές ικανότητες. Εμείς φέραμε σήμερα στη Βουλή μια τροπολογία. Και δεν είναι υπερφυγή όπως λέτε, και θα σας εξηγήσω και γιατί. Βάσει του νόμου που έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες, θα έπρεπε το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο, δηλαδή 6 μήνες πριν, να έχουν αποσταλεί σε όλους τους αξιούχους τα σημειώματα που τους ενημέρωναν για την τάξη. Αυτό δεν γίνεται για λόγους εντυπώσεων, έχει ουσία. Πρώτα απ' όλα να μπορεί να ελέγξει ο συνταξιούχος τι γίνει σωστά τον υπολογισμό του. Αν δεν γίνει σωστά, να διεκδικήσει μέσα σε αιτήσεως του Ταμείου το σωστό υπολογισμό. Δεύτερον, αν το επιθυμεί να μπορεί να στραφεί δικαστικά και πίσω και κυριότερον να ξέρει τι ζωή θα κάνει. Εάν μπούμε στη λογική Μοσχοβησή και ΣΥΡΙΖΑ, θα το δούμε στις 15 Οκτωβρίου, τότε με συγχωρείτε. Εάν στις 15 Οκτωβρίου πει η Ευρώπη, το Eurogroup, αυτό που είναι πολύ πιθανό να πει, θα δείτε, όχι, δεν έχει λεπτά, δεν μας αφορά. Το μέτρο το έχει ψηφίσει ως διαρθρωτικό μέτρο, τα κόβει από την τάξη. Τότε σαν να μην έχουν και πει την τάξη. Τότε θα προλάβει ούτε ένα ταξιούχο να ασκήσει τα νέα δικαιώματά του. Αυτό με συγχωρείτε είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό εκνευριστήκαμε πάρα πολύ με τον κ. Μοσχοβησή. Εάν συνδέονται οι συντάξει με τα έσοδα, όπως περίπου τονώσει ο κ. Μοσχοβησή, επειδή τα έσοδα ξέρουμε όλοι ότι πάνε καλά και ο στόχος του 3,5% πρωτογενή πλεονάμα θα υπερκαλυφθεί, δεν χρειάζεται να περιμένουμε καθόλου με τις 15 Οκτωβρίου. Παίρνει μια απόφαση η Ευρώπη ότι οι συντάξει τελικά δεν είναι διαρθρωτικό μέτρο, αλλά συνδέονται με τα έσοδα. Ψηφίζουμε στη Βουλή τώρα την αναστολή του νόμου που προέρχεται την περίκοπη του και ξέρουν πολύ καλά οι ταξίδι πώς συντάξει θα παίρνουν από 1 Ιανουαρίου. Άρα και εσείς λοιπόν συντάσσεστε με το ότι δεν είναι διαρθρωτικό. Για ποιο λόγο καταθέσατε αλλιώς αυτό το νομοσχέδιο? Εμείς καταθέσαμε ακριβώς γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι αν το πιστεύουν ότι δεν είναι διαρθρωτικό, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις 15 Οκτωβρίου. Εσείς τι πιστεύετε, ότι είναι δημοσιονομικό ή διαρθρωτικό? Κοιτάξτε, εγώ έχω καταψηφίσει αυτό το μέτρο. Και το έχω καταψηφίσει, αγαπητέ, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Ναι, μεν έχει ένα επιχείρημα η Τρόικα και κυρίως στο Διεθνές Πλασματικό Ταμείο ότι επί ποσοστού του ΑΕΠ είναι πολύ μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μας του όρου η καταβαλλόμενη ασφαλιστική επιβάρυνση στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Ότι δηλαδή δεν μπορεί να νομίζει όλη την Ευρώπη 12 και να σε 16. Άρα πρέπει να συγκλίνεται το 16 προς το 12. Όμως αυτό έχει ανάποδη ανάγνωση. Όταν έχεις χάσει το 25% του ΑΕΠ μέσα σε 8 χρόνια, τότε είναι πολύ φυσιολογικό το επί του ποσοστού του ΑΕΠ να μεγαλώνει. Εάν δηλαδή αυτά τα 3 χρόνια είχε η Ελλάδα τους ρυθμούς ανάπτυξης που προβλεπόταν επειδή έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν αυτό το ποσοστό του ΑΕΠ? Απάντηση όχι. Θα ήταν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα τι λέμε? Λέμε να πληρώσουν οι Έλληνες ταξιούχοι του οποίου έχουν κόψει τόσο πολύ τη σύνταξη στην αποτυχία του Τσίπρα 3 χρόνια. Δεν κατάλαβα πάντως αν είστε. Δεν θέλω να πω πολύ συντάξει. Δεν κατάλαβα την άποψη. Αν είστε δηλαδή υπέρ της άποψης ότι είναι διαρθρωτικό ή δημοσιονομικό. Δεν είναι διαρθρωτικό υπό τις παρούσες συνθήκες. Μάλιστα. Θα ήταν διαρθρωτικό αν το ΑΕΠ μας ήταν στο φυσιολογικό του ύψος. Κατανοητό, πλήρως κατανοητό. Λέτε λοιπόν να μην κοπούν οι συντάξεις, κύριε. Λέω να μην κοπούν οι συντάξεις. Ωραία. Και ποιο είναι το μέτρο το οποίο πρέπει να ληφθεί, ποιο μέτρο θα λάμβανε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας αν αύριο αναλάμβανε διακυβέρνηση της χώρας, έπαιρνε εντολή από το λαό, για να μπορέσει να μαζέψει το θέμα και να σώσει το ασφαλιστικό? Μόνο ένας τρόπος υπάρχει, παιδιά, η αύξηση του ακαθάριστου ελληνικού μας προϊόντος. Ναι, αυτό είναι κάτι μέσο μακροπρόθεσμο. Επιτρέψτε μου, αυτό είναι κάτι μέσο μακροπρόθεσμο. Βραχυπρόθεσμα. Ακούστε, δεν είναι μέσο μακροπρόθεσμο, γιατί το ασφαλιστικό σύστημα και οι προβλέψεις είναι σε επίπεδο 60 ετών. Όταν αυτό η αναλογιστική μελέτη πάνω στην οποία στηρίζεται η περικοπή των συντάξεων είναι μέχρι το 2060. Άρα δεν είναι αποφάσει από σήμερα για αύριο το ασφαλιστικό σύστημα. Προσέξτε μας κάτι. Τα 3 χρόνια που πέρασαν, η υπόλοιπη ευρωζώνη κινήθηκε με ανάπτυξη 10%, σε μέσο όρο σας λέω, και εμείς κινηθήκαμε με 1. Αν είχαμε πάρει και εμείς το 10% του μέσου όρου, δεν σας λέω πάνω από το μέσο όρο, σας λέω το μέσο όρο. Εμείς θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και πολύ παραπάνω λόγω της μείωσης. Αλλά εγώ να γνωστώ το μέσο όρο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε με το 10% ανάπτυξη που θα είχαμε, θα ήμασταν το διαρθρωτικό που λέγαμε προηγουμένως κάτω από το στόχο. Το ασφαλιστικό σύστημα. Συνακόλου. Το κλειδί είναι να αυξήσουμε τα καθάριστα ελληνικών προϊόν. Είναι κατανοητό, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό είναι το κλειδί. Συνακόλουθα, θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι. Αν ακολουθήσουμε τον άλλο δρόμο, στο τέλο θα μα πούν παίρνουν 10 ευρώ στην ταξίδια. Στην αρχή δεν φτάνουν τα 10, πάνε να γίνουν 8. Αυτή είναι η κουβέντα. Είναι φαύλος κύκλος, λέτε. Συνακόλου, θα θέλω να σας ρωτήσω κάτι που άπτεται των αρμοδιοτήτων που είχατε ως υπουργός. Έμαθα πολύ πρόσφατα ότι για το 2018, φέτος δηλαδή, ενώ βρισκόμαστε μόνο στον 7ο μήνα, έχει τελειώσει το ποσό που μπορεί να δαπανίσει το κράτος για φάρμακα.
Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Είναι γιατί... αλήθεια. Η περίοδος Σιριζανέλ ως προς τη φαρμακευτική δαπάνη είναι πραγματικά μια τραγωδία. Είναι εδώ οξύμορο, το έλεγα όταν είχε φουντώσει το θέμα της Νοβάρτης, ότι αυτή η κυβέρνηση κατηγορεί εμένα και εμάς για τη φαρμακευτική δαπάνη. Ενώ είχαμε ψηφίσει τον νόμο του Clawback, δηλαδή τη αυτόματη επιστροφή πάνω από κάτω στόχο. Με αυτό θα πορευτούν και φέτος για να μπορέσουν να πληρώσουν τα φάρμακα, έτσι. Αλλά προσέξτε τη διαφορά. Επί των ημερών μου το Clawback, δηλαδή η υπέρβαση του στόχου, ήταν 200 εκατομμύρια. Φέτος πάει πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η φαρμακευτική δαπάνη έχει αυξηθεί σειρά περίπου κατά 800 εκατομμύρια. Επειδή τα υπόλοιπα τα πληρώνουν οι καταναλωτές, εννοείται. Ακριβώς. Άρα όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πολέμησε τις φαρμακομηχανίες και δεν βρήκε τον τρόπο να ελέγξει φαρμακευτική δαπάνη, αλλά του έχει τόσο πολύ ξεφύγει η αγορά που έχει φτάσει σε ένα δισεκατομμύριο υπέρβαση. Μιλάμε για δεν θα τα πληρώσουν όμως. Αν δεν έχουν λεφτά δεν θα τα πληρώσουν. Θα κάνουν rebate, clawback και δεν θα πληρώσουν τίποτα. Είδατε τι καθούς κάνατε το ίδιο λάθος. Αυτό αφορά το δημόσιο σκέλος της δαπάνης. Για το δημόσιο. Όταν ανεβαίνει όμως η δαπάνη, ανεβαίνει το σύνολο της δαπάνης. Και εκεί υπάρχει η συμμετοχή του ασθενού. Άρα, ναι, μεν το δημόσιο θα πληρώσει παραπάνω λεφτά, γιατί υπάρχει ο νόμος μου, τον οποίο τότε ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε, ηρίστον παρόδο, χάρη στο δικό μου νόμο, τον οποίο βρίζαμε, δεν θα πληρώσουν τώρα παραπάνω και θα την αφήσω να αεραωθεί. Όμως όλοι εμείς έχουμε πληρώσει παραπάνω λεφτά για φάρμακα. Ναι, και εμείς δεν έχουμε κλειοπάξει από το πόλι μας. Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας.